χθες φιλοξενείται στην Αιγαία Σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών στη Λευκωσία, εκεί όπου βρίσκεται τώρα η Δήμητρα Μακρυγιάννη, την οποία και χαιρετούμε. Δήμητρα μου, σε χαιρετώ. Ιάκωβε, καλό μεσημέρι. Όπως τα έχεις πει, εδώ βρισκόμαστε σε αυτή την έκθεση, η οποία είναι έκθεση που προκαλεί ανατριχίλα, ανατριχιαστική έκθεση, σοκαριστική, προκαλεί πόνο ψυχής και πολύ μεγάλη συγκίνηση, καθώς όποιος επισκεφτεί αυτή την έκθεση περιτριγυρίζεται από ρούχα δολοφονημένων γυναικών. Όλα αυτά που βλέπετε, τα ενδύματα στα πλάνα του Κωνσταντίνου Ανδρέου, είναι ρούχα που έχουν φορέσει γυναίκες και έχουν δολοφονηθεί από τα χέρια του δολοφόνου του. Συνήθως άνθρωποι που αγάπησαν αυτές οι γυναίκες, που εμπιστεύτηκαν. Είναι μια έκθεση που ταξιδεύει από χώρα σε χώρα, ήρθε η σειρά της Κύπρου. Θα σας δείξω σε λίγο και το ένδυμα της Κύπριας γυναίκας που έχει υποστεί κακοποίηση από τον συμβίο της. Θέλω να σταθούμε όμως αυτό εδώ το ένδυμα που βλέπετε τώρα στα πλάνα σας. Είναι της Ελένης Τοπαλούδη. Ποιος μπορεί να ξεχάσει αυτή την σοκαριστική υπόθεση στη Ρόδο της νεαρής φοιτήτριας που δολοφονήθηκε το 2018. Βλέπουμε ότι στο κάθε ένδυμα υπάρχει και ετικέτα με το όνομα της δολοφονημένης γυναίκας, την ημερομηνία που έχει χάσει τη ζωή της, τον τρόπο με τον οποίο δολοφονήθηκε, αλλά και την ποινή, εάν έχει υπάρξει μέχρι και αυτή τη στιγμή, την ποινή των δολοφόνων. Ελένη, λοιπόν, 28 Ιανουαρίου του 2018, ισόβια κάθριξη για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας και 15 έτη κάθριξης για το αδίκημα του ομαδικού βιασμού. Είναι μια έκθεση που πραγματικά κόβει την ανάσα και στέλνει, σκοπός της είναι να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα, να αφυπνίσει το κοινό, να ευαισθητοποιήσει το κοινό για το φαινόμενο των γυναικοκτονιών που βλέπουμε ότι ανά το παγκόσμιο αλλά και στην χώρα μας λαμβάνει αυξητικές διαστάσεις, αυξητικές τάσεις και ανησυχητικές διαστάσεις έχει λάβει. Και εδώ ερχόμαστε σε αυτό το ένδυμα που ανήκει στην Κύπρια Κατερίνα Χαραλάμπους. Ήταν 18 χρονών όταν έχασε τη ζωή της σε τροχαίο, στο οποίο οδηγός ήταν ο συμβίος της, ο οποίος την κακοποιούσε καθημερινά και πολλές φορές μπροστά στα δύο ανήλικα παιδιά της. Βρήκε φρικτό θάνατο, λοιπόν, σε τροχαίο που οδηγούσε ο συμβίος της, και από έρευνες και εξετάσεις που έχουν γίνει έχει υποθεί πως ήταν υπό την επίρρεια ναρκωτικών ουσιών ο συμβίος της. Να πούμε σε αυτό το σημείο πως η έκθεση αυτή ξεκίνησε από το Ισραήλ και σκοπό έχει να κάνει τον γύρο όλου του κόσμου προκειμένου τον Νοέμβριο να καταλήξει στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών, στη Νέα Υόρκη, όπου και θα συζητηθεί το θέμα, καθώς την ημέρα κατά της βίας κατά των γυναικών. Στην Κύπρο αυτή η έκθεση πραγματοποιείται με τη στήριξη του ΣΠΑΒΟ, με τη στήριξη της Ισραηλινής Πρεσβείας, και είναι πραγματικά συγκλονιστική. Κρίμα να πούμε, εγώ είχα την ευκαιρία χθες βράδυ να πάω σε αυτή την έκθεση. Είναι από τις 8 του μήνα στην Κύπρο, ωστόσο η κατάσταση με τον πόλεμο δεν μας έδωσε και εμάς την ευκαιρία να αναδείξουμε μια τόσο εντυπωσιακή και ανατριχιαστική πραγματικά έκθεση, και θα θέλαμε να δούμε εάν υπάρχει κάποιο. Προλαβαίνουν. Ακριβώς. Όσοι προλαβαίνουν μέχρι και αύριο μπορούν να την επισκεφθούν, Ιάκωβε, για να λάβουν αυτό το μήνυμα που είναι γροθιά στο στομάχι και να αναδείξουμε ακόμα περισσότερο όσο μπορούμε το φαινόμενο των γυναικοκτονιών. Όπως είπες και εσύ, ταξιδεύει από χώρα σε χώρα και μάλιστα σε κάθε χώρα που βρίσκεται και φιλοξενείται η έκθεση. Παίρνουν και ένα ένδυμα, ένα ρούχο δολοφονημένης γυναίκας από την χώρα στην οποία φιλοξενείται. Το ίδιο όπως είδαμε και στην Κύπρο. Να σου πω ότι είναι η δημιουργή της έκθεσης είναι δύο Ισραηλινοί καλλιτέχνες, είναι η Κέρεν Γκολτστέιν και ο Άντι Λεβί, και θέλω αυτή τη στιγμή να πάμε στις δύο φιλοξενούμενες που έχουμε. Είναι η κυρία Αλεξία Χατζηστεφάνου, είναι διευθύντρια της Σχολής Καλών Τεχνών, και η Έλενα Κατεΐφη, που είναι η προϊστάμενη του καταφυγίου, του χώρου καταφυγίου φιλοξενίας γυναικών που έχουν υποστεί βία εδώ στη Λευκωσία. Θα μου επιτρέψεις, Έλενα, να ξεκινήσω με την κυρία Χατζηστεφάνου για αυτό το ισχυρό μήνυμα που λαμβάνουμε σε αυτή την έκθεση. Πράγματι, το μήνυμα είναι πάρα πολύ ισχυρό. Αυτό το μήνυμα δίνεται μέσα από τη δύναμη της τέχνης. Η τέχνη σε όλον τον κόσμο, κυρίως από γυναίκες καλλιτέχνες, οι οποίες προσπαθούν με τον δικό τους τρόπο, με την δική της τέχνη, να δείξουν
πόσο σημαντικό είναι το θέμα της βίας, της εύφυλης βίας, της γυναικοκτονίας, της ανισότητας γενικά, διότι η τέχνη για μας είναι η φωνή μας, άρα έχουμε υποχρέωση να προσπαθήσουμε να θίξουμε, να συζητήσουμε, να παρουσιάσουμε θέματα κοινωνικά, τα οποία είναι τόσο πολύ σημαντικά όπως αυτόν εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πάμε και στην Έλενα. Πίσω από το ένδυμα, το κάθε ένδυμα κρύβεται μια αιματηρή ιστορία, τα όνειρα γυναικών που έχουν αποκοπεί βία από τον δολοφόνο τους και θέλουν να έρθουμε στα της Κύπρου, γιατί βλέπουμε ότι ξεπροβάλλουν συνεχώς τέτοιες ιστορίες, δυστυχώς. Ναι. Και αυτός ήταν ο κυρίως στόχος του Συνδέσμου Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογένεια, που κατάφερε να φέρει αυτήν την έκθεση στην Κύπρο. Ήθελαμε να αναδειχθεί το πρόβλημα των γυναικοκτονιών, ότι υπάρχει ένα παγκόσμιο φαινόμενο και υπάρχει και στην Κύπρο. Ο στόχος μας ήταν να ευαισθητοποιήσουμε, να πληροφορήσουμε, αλλά και να ενθαρρύνουμε θύματα που βιώνουν βία, αλλά ακόμη και δράστες που ασκούν βία, να αποταθούν στα προγράμματα που παρέχει ο Σύνδεσμος και παρέχονται δωρεάν, έτσι ώστε στο να βοηθήσει αυτές τις συμπεριφορές είτε να ελαχιστοποιηθούν είτε να μειωθούν όσο το περισσότερο. Και να πούμε, Έλενα, κλείνοντας, κάτι πολύ σημαντικό, τη γραμμή υποστήριξης για όλες εκείνες τις γυναίκες που ζουν αυτό τον εφιάλτη της κακοποίησης, πού μπορούν να απευθυνθούν και να ζητήσουν βοήθεια. Ναι, η γραμμή μας, όπως έχω πει, είναι 24 ώρες 365 μέρες, είναι το 1440 και εκεί μπορούν να αποταθούν, να τους πληροφορήσουμε, να τους παραπέμψουμε και να ενισχύσουμε στο θέμα της προστασίας των ατόμων αυτών. Σας ευχαριστώ και τις δύο πάρα πολύ. Ιάκωβε, αυτά από μας. Δημήτρα, μας ευχαριστώ πάρα πολύ και να υπενθυμίσουμε μέχρι αύριο το βράδυ στις 9-10 η ώρα κλείνει στην Αιγαία Σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών στη Λευκωσία. Αξίζει να το δείτε. Αφιερώστε μισή ώρα, 30 λεπτά, είναι υπεραρκετά. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον κύριο Μινάκ.